Σβήνη μου, τι είναι το έργο? Το έργο έχει να κάνει με την ταυτότητα της, ενός κοριτσιού, πώς δηλαδή ανεπαίσθητα διαμορφώνεται μέσα από διάφορες οδηγίες που δίνουν οι γονείς από τα παιδικά τα μας, όταν ήταν πολύ παιδάκια, και βέβαια εντάξει και στην εφηβεία που είναι το μεγάλο gap, ας πούμε, με την παρουσίαση της περίοδου. Το λέω κοκκινοσκουφίτσα. Το πίσω μέρος είναι κοκκινοσκουφίτσα και μπροστά είναι αυτό το πλέγμα με τις οδηγίες. Αυτό είναι... Δηλαδή είναι γράμματα με όλες τις οδηγίες. Αυτό έκανα μία έρευνα πριν και μίλησα σε 138 γυναίκες και μαθήτριες μου, δηλαδή και νεαρά κορίτσια, μέχρι και τη μαμά μου, ας πούμε, και γυναίκες, ξέρεις, μεγάλες ηλικίες. Και είναι συγκλονιστικό πώς έχουμε κοινό υπόβαθρο το 80-90%. Και από εκεί και πέρα βέβαια διαμορφώνεται και έχουμε και άλλα. Έφτιαξε ένα ηχητικό αρχείο, το οποίο μπορείς να το ακούς με τα ακουστικά, με τις μαρτυρίες των γυναικών, και συνεχίζω και έρχομαι και σε γραπτό λόγο. Οπότε, ξέρεις, είναι το έργο που θα εξελιχθεί, γιατί δεν τελειώνει. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα να ρωτήσω και από άλλους πολιτισμούς. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε. Το θέμα είναι η θηλυκότητα, βασικά, στις διάφορες εκφάνσεις της, στους ρόλους τους πολλαπλούς που έχει η γυναίκα σήμερα και όχι μόνο σήμερα, και στο παρελθόν, δηλαδή μυθολογία, ιστορία και τα λοιπά. Όπως βλέπω εδώ στην Ούλη που είναι το σπίτι, η νοικοκυρά, η μητέρα της και αυτό. Που αναφέρεται και σε όλες αυτές και τις ανώνυμες μητέρες, τις πολύτιμες ανώνυμες μητέρες που έχουν ασχοληθεί με τα σπίτια τους, που έχουν μεγαλώσει οικογένειες. Έχουμε κι άλλο ένα έργο το οποίο αναφέρεται ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Η θηλυκότητα λοιπόν και στις διάφορες εκφάνσεις της και η ρόλη της. Αυτά είναι οι δύο άξονες επιμελητικής της έκθεσης. Το θέμα των ρόλων έχουν θέσει το πώς μπορούμε να το επαναξετάσουμε και πώς μπορούμε να το επαναοραματιστούμε. Γιατί είναι πράγματα που μας απασχολούν και είναι, δηλαδή και ακόμα και η έννοια της θηλυκότητας θα πρέπει να μας ξαναπασχολήσει τις γυναίκες και να το ξαναθέσουμε στους εαυτούς μας. Δηλαδή,